Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο SQL Server in Greek. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα errors που έχουμε στο SQL Server και για τα errors τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε εμείς, ώστε αυτά που φτιάχνουμε μέσα στο SQL Server, όπως ας πούμε μια store procedure και τη χρησιμοποιούμε από ένα application, να μπορεί το application να καταλάβει αυτό που πραγματικά έχει συμβεί. Γιατί είναι καλό να μπορεί το application να καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει, γιατί του δίνουμε τη δυνατότητα να μπορεί να αντιδράσει. Μπορεί δηλαδή ο developer που γράφει το συγκεκριμένο application να μπορεί, ανάλογα με τα λάθη τα οποία φτιάχνουμε, να μπορεί να έρθει και να αντιδράσει στα μηνύματα τα οποία του στέλνουμε, στα errors τα οποία του στέλνουμε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα δείξουμε το πώς μπορούμε να κάνουμε expose τα λάθη μας στο SQL Server προς το application με ένα σωστό τρόπο και να εξηγήσουμε και τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτά που μας βγάζει ο SQL Server σαν error και τις δυνατότητες που έχουμε ώστε να ξέρουμε και το σε ποια σημεία χτύπησε το συγκεκριμένο λάθος. Για να κάνουμε λοιπόν κάτι τέτοιο θα ξεκινήσουμε λίγο εξ αρχής να δούμε τι είναι τα λάθη τα οποία έχουμε στο SQL Server. Λοιπόν, ξεκινώντας, ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν ερχόμαστε και κάνουμε ένα οποιοδήποτε action στο SQL Server, π.χ. ας πούμε πάμε να κάνουμε μία διαίρεση με 0, ένα τυπικό λάθος, παίρνουμε ένα message στο Management Studio, όπου το συγκεκριμένο μας message τι έρχεται και μας λέει, ποιο είναι το error number, ποιο είναι το severity level το οποίο έχουμε στο SQL Server. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι στο SQL Server τα severity errors τα οποία έχουμε είναι από το 1 έως το 25. Αυτά που είναι κάτω από 10 θεωρούνται informational errors και εάν έχουμε κάποιο τέτοιο error, αυτό το error δεν επιστρέφεται στην εφαρμογή. Θα πρέπει για να μπορέσει το error να επιστραφεί στην εφαρμογή να έχει severity στον ορισμό του 16 και επάνω. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν τα application errors που είναι το severity 16-17 και από το 19 μέχρι το 25 που είναι και το μεγαλύτερο severity error είναι τα fatal errors ή αν θέλετε τα πολύ κακά, ας το πούμε κακά, λάθη τα οποία μπορούν να συμβούν στο SQL Server. Επίσης να τονίσω ότι εάν χρησιμοποιούμε ένα application, το οποίο στο application αυτό χτυπήσει κάποιο severity error, το οποίο είναι κάτω από το 19, το connection παραμένει ανοιχτό, ενώ αν το severity error είναι πάνω από το 19, τότε το connection έρχεται και κλείνει. Πέρα όμως από το severity, έχουμε και το state. Το state σε πρώτη φάση δεν μπορεί να μας δώσει έτσι σημαντική πληροφορία, εκτός και αν το χρησιμοποιήσουμε εμείς με τέτοιο τρόπο για να μας δώσει σημαντική πληροφορία. Και τι θέλω να πω με αυτό. Με αυτό θέλω να πω ότι έχετε δει πολλές φορές να χτυπάει κάποιο λάθος στο SQL Server και να σου λέει το τάδε error, το τάδε level, severity level και να έχει state 1, state 2, state 3 και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που έφτιαξε το συγκεκριμένο error message φρόντισε στις διαφορετικές περιπτώσεις που συμβαίνει να μας ενημερώνει ποια είναι η περίπτωση και αυτό το κάνει μέσα από το state. Άρα λοιπόν όταν θα ερχόμαστε και βγάζουμε δικά μας error messages είναι πολύ καλή πρακτική να εκμεταλλευτούμε το state και να δίνουμε μία έξτρα πληροφορία. Π.χ. ας πούμε θα μπορεί να είναι το σημείο στο οποίο έχει σκάσει το συγκεκριμένο λάθος. Αλλά για να δούμε λίγο αυτά τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν το state και σε ποια γραμμή χτύπησε το συγκεκριμένο λάθος. Έτσι κι αλλιώς στο script το οποίο βλέπετε μπροστά έχω μόνο είναι η πρώτη γραμμή και μου λέει και το error message. Τα μηνύματα, τα error message του SQL Server βρίσκονται σε έναν system πίνακα που είναι ο sys messages. Εάν θα τρέξουμε το συγκεκριμένο query, θα δούμε ότι το συγκεκριμένο query έρχεται και επιστρέφει 310.069 rows. Φυσικά
δεν είναι τόσα τα μηνύματα λάθη στο SQL Server. Τα μηνύματα λάθη στο SQL Server είναι τόσα γιατί είναι αναγλώσσα. Και βλέπετε, ας πούμε, ότι αν θα πάμε με το Language ID και κάνουμε ένα filtering, θα έρθουμε και θα δούμε ότι ψάχνουμε και βλέπουμε τα μηνύματα τα οποία είναι στην αγγλική γλώσσα. Εξαιτίας του υποφαινόμενου και αρκετών καλών ανθρώπων που δουλεύουν στο product group του SQL Server, από το 2012, το SQL Server το 2012, υπάρχουν και τα μηνύματα λάθους του SQL Server στα ελληνικά. Αν θέλετε να δείτε τα μηνύματα λάθους του SQL Server στα ελληνικά, είναι αν θα πάτε με το Language ID 1032, ξέρω, θα πείτε τι είναι αυτό, τι να τα κάνουν τα μηνύματα λάθους στα ελληνικά. Η επιμέλειά τους είναι αρκετά καλή και θεωρούμε δηλαδή ότι είναι αρκετά καλή. Αν κάπου μας ξεφύγει κάτι, μπορείτε να μας το τονίσετε. Για να μπορέσει κάποιος να δει τα μηνύματα λάθος στα ελληνικά, ο χρήστης που συνδέεται στο SQL Server, αν θα πάτε να φτιάξετε ένα καινούριο χρήστη, θα πρέπει να έρθετε να του πείτε ότι το default language είναι Greek, ή στα scripts τα οποία γράφετε, αν θα έρθετε και θα πείτε set language Greek, τότε τα μηνύματα λάθος φαίνονται στα ελληνικά. Ξέρω ότι δεν βοηθάνε, γιατί αν θα ψάξεις, αν σου χτυπήσει κάτι λάθος και ψάξεις στο Google για να το βρεις, δεν πρόκειται να το βρεις στα ελληνικά, αλλά παρόλα αυτά έπρεπε να είναι και στα ελληνικά. Σε κάθε μήνυμα λάθους μέσα στα έτοιμα, στα built-in, ας το πούμε, μηνύματα λάθους που έχουμε στο SQL Server, έχουμε το Message ID και έχουμε το Language ID, το οποίο είναι σε ποια γλώσσα. Αν την ώρα που φτιάχνω κάποιο δικό μου λάθος, γιατί μπορώ να φτιάξω κάποιο δικό μου λάθος, δεν προσδιορίσουμε σε ποια γλώσσα είναι, by default έρχεται και παίρνει την αγγλική γλώσσα. Τώρα, αν θέλω ένα συγκεκριμένο λάθος να είναι σε πολλαπλές γλώσσες, θα πρέπει να το βάλω σε όλες τις γλώσσες. Δηλαδή πρέπει να το βάλω και στα αγγλικά και στα ελληνικά και στα γαλλικά, τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα μέσα στο συγκεκριμένο πίνακα. Επίσης, αν έχω πει ότι εγώ θέλω να βλέπω τα μηνύματα λάθη μου στα ελληνικά, αλλά δεν έχω φτιάξει το ελληνικό row, τη γραμμή δηλαδή που αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο λάθος στα ελληνικά, τότε θα φέρει by default το αγγλικό. Μέσα στο συγκεκριμένο πίνακα, αν θα έρθουμε να δούμε το minimum και το maximum του message ID, η Microsoft αυτό που έχει κάνει, έχει έρθει και έχει δεσμεύσει μία μπάντα που να είναι τα μηνύματα λάθους που υπάρχουν από το 0 μέχρι το 49.999. Στην πραγματικότητα είναι και το 50.000, που είναι ένα λάθος μπαλαντέρ, θα μπορούσα να πούμε. Και από εκεί και ύστερα μπορούμε να έρθουμε και εμείς, αν θέλουμε να φτιάξουμε δικά μας λάθη, να έρθουμε και να δίνουμε, όσον αφορά το message ID, δηλαδή τον κωδικό του λάθος, από το 50.001 και πάνω. Εγώ, στο δικό μου παράδειγμα, στο δικό μου SQL Server, έχω έρθει και έχω φτιάξει και ένα τέτοιο λάθος που είναι το 50.001, γι' αυτό βλέπετε ότι μου λέει το maximum είναι το 50.001. Άρα τι καταλαβαίνω? Καταλαβαίνω ότι έχω και custom errors, έχω και δικά μου λάθη. Το πρόβλημα με το να φτιάξεις δικούς σου κωδικούς λαθών είναι ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, όταν θα μεταφέρεις τη βάση σου σε ένα παραγωγικό περιβάλλον, να μεταφέρεις και τα συγκεκριμένα μηνύματα λάθους. Αυτό είτε έχεις κρατήσει τα scripts της δημιουργίας, που είναι αρκετά εύκολο, ή υπάρχει μέσα στα SSIS, στα administrative tasks των SSIS, υπάρχει η δυνατότητα να κάνει move τα συγκεκριμένα μηνύματα λάθους σε μια άλλη database. Συνήθως, ερχόμαστε και κρατάμε τα scripts και δημιουργούμε τα συγκεκριμένα μηνύματα στην εκάστοτε database. Τώρα, αυτό εδώ έχει και ένα άλλο θέμα, είναι ότι μπορεί εγώ, ας πούμε, να έχω επιλέξει σαν βέντορας το 50.001. Δεν μου όμως αποκλείει κάποιος άλλος να έχει και αυτό το 50.001 και να έρθει όταν θα πάει και αυτό στην εφαρμογή του στο
production server που είναι ο ίδιος να έρθει να το κάνει override. Εκεί θέλει λίγο προσοχή για το ποια είναι τα μηνύματα τα οποία θα κρατηθούν. Γενικότερα θέλει ένα administration το οποίο έχει, δεν είναι δύσκολο, απλά θέλει την προσοχή του όσον αφορά το ποια μηνύματα λάθους που είναι μέσα ή να προσπαθεί ο καθένας να διαλέξει τα μηνύματα λάθους που είναι σε διαφορετικό range. Αυτό ήταν μια κατάσταση την οποία την είχαμε στο SQL Server μέχρι που εμφανίστηκε η throw, η εντολή throw, για να μπορούμε να κάνουμε έτσι καλύτερα τη δουλειά μας. Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε τι δυνατότητες έχουμε. Αρχικά, αν θέλουμε να κάνουμε raise κάποιο δικό μας λάθος, υπάρχει από το παρελθόν η raise error. Η raise error έρχεται και παίρνει τρία arguments, ουσιαστικά τα τρία βασικά arguments τα οποία παίρνει. Ή θα πάρεις και θα δώσεις το message ID, δηλαδή θα δώσεις το νούμερο του λάθους, ή θα δώσεις κάποιο string και μετά θα πρέπει να δώσεις το severity που θέλεις και το state το οποίο θέλεις. Αυτό όμως τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν εγώ πάω να κάνω raise ένα συστημικό λάθος, όπως είναι το 9002 που είναι ότι το transaction log είναι full και του πω ότι είναι στο severity τάδε και το state του είναι 1, severity 17 και το state του 1, θα δείτε ότι έρχεται και μου γυρίζει ένα μήνυμα λάθος και μου λέει, κοίταξε να δεις, αυτό δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, είναι, δεν μπορείς εσύ να κάνεις raise το 9002, αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνει το SQL Server και πρέπει να είναι κάτι το οποίο να είναι πάνω από το 13.000 μέχρι αυτό το νούμερο το οποίο μας δείχνει. Αν όμως θέλω να πω, κάνε raise ένα error, το οποίο το συγκεκριμένο error να έχει ένα λεκτικό, να λέει κάτι και να το βάλω στο severity 17 γιατί θέλω να το αξιοποιήσω μέσα από το application και έρθω και το κάνω execute, θα δείτε ότι εδώ έρχεται και, ναι μεν μου δείχνει το μήνυμα το οποίο έχω επιλέξει με το severity το οποίο έχω επιλέξει και το state το οποίο έχω επιλέξει, level 17 το severity, state 1, αλλά το error number το οποίο μου γυρίζει είναι το 50.000, είναι δηλαδή το balader το οποίο έχω σαν νούμερο όταν έρχομαι και κάνω raise error χρησιμοποιώντας τη λογική, μάλλον έχοντας τη λογική μου μέσα στο application και χρησιμοποιώντας τη raise error. Αυτό όμως, αν πάντα μέσα από την εφαρμογή έρχεται και σου γυρίζει το 50.000, δεν είναι πάντα εύκολο να το διαχειριστείς. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ερχόμαστε και καταφεύγουμε στη state, όπου ερχόμαστε και δίνουμε διαφορετικές τιμές στη state, όπου λέμε ναι μεν είναι 50.000, αλλά αν το state 1 σημαίνει αυτό, αν το state είναι 2 σημαίνει αυτό, αν το state είναι 3 σημαίνει κάτι διαφορετικό. Από εκεί και ύστερα, αν εγώ θέλω να φτιάξω δικά μου μηνύματα λάθους, στα δικά μου μηνύματα λάθους μπορώ να τα βάλω χρησιμοποιώντας την spAddMessage, όπου έρχομαι και λέω ποιο είναι το error το οποίο θέλω να έχω, προσδιορίζοντας το νούμερό του, το state, το severity του και το μήνυμα λάθος το οποίο θέλω. Προσέξτε ότι στην spAddMessage έχει και το withlog, το οποίο αυτό εδώ τι σημαίνει, αν θα έρθουμε να δούμε το αστεράκι from sys messages. Βλέπετε ότι έχει και εδώ το ease event log. Το ease event log σημαίνει ότι όταν θα συμβεί το συγκεκριμένο μήνυμα λάθος, θα πάει και θα γράψει στα logs του SQL Server. Αν εγώ λοιπόν έρθω και του πω ότι έλα και βάλε μου το error 50.001 και έρθω να το κάνω execute, δηλαδή να το κάνω raise καλύτερα να το πω, τότε θα δείτε ότι έρχεται και μου λέει ότι έκανα raise το 50.001 στο level 17 με state 1. Εννοείται ότι μπορώ να έρθω και να του πω έλα και κάνε raise το συγκεκριμένο μήνυμα λάθους με severity 10 που είναι informational errors. Βλέπετε ότι εδώ δεν έχει έρθει να μου δείξει το exception, απλά μου δίνει μόνο το λεκτικό. Στην πραγματικότητα δεν σταματάει η συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά είναι ένα informational error και απλά έρχεται και καταγράφεται. Δεν είναι απαραίτητο ότι καταγράφεται, γιατί δεν το έχω πει ότι είναι with log, απλά το βλέπω εδώ. Θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, ας πούμε, σαν ένα
indication στο execution, ας πούμε, μια store procedure και απλά να στο δείχνει στο message window. Για να έρθουμε όμως να δούμε τι σημαίνει αυτό. Αρχικά, ας έρθω να καθαρίσω το error log του SQL Server μου και ας έρθω να πω ότι σου κάνω raise το 50.001, το λάθος το οποίο εγώ έφτιαξα, στο severity 17, στο αρχικό του, και με state 1 with log. Και ας έρθουμε μετά να έρθουμε να διαβάσουμε τι έχει γίνει. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει κάνει το exception, μια χαρά καλά, και αν έρθω να του πω να διαβάσει τι έχει γίνει, θα δούμε μέσα στο error log ότι έχει βγάλει το 50.001 severity 17 state 1 και βλέπουμε και από κάτω στην ίδια, σε μια άλλη γραμμή, το error message. Χρονικά είναι ακριβώς την ίδια χρονική στιγμή με το ίδιο process info, δηλαδή με το ίδιο SPIDE. Αν τώρα εγώ ερχόμουν και δεν του λέγα ότι είναι το severity 17, αλλά είναι το severity 10, αλλά του λέγα with log, και ερχόμουν να διαβάσω τι έχει γίνει, θα δείτε ότι έχω ακόμα μία γραμμή η οποία μου λέει this is my error, αλλά δεν έχω το ζεύγος της που είναι το μήνυμα λάθους, το κωδικός του μήνυμα λάθους. Δεν έχω το ποιο είναι το error και ποιο είναι το severity το οποίο έχει γίνει. Αυτό θα το καταλάβουμε καλύτερα αν θα έρθουμε και θα εκτελέσουμε την raise error χρησιμοποιώντας αυτό το λάθος με severity 10, πάλι with log. Αν θα έρθουμε να έρθουμε και να δούμε τα logs στο SQL Server, θα δείτε ότι έχω μόνο το λεκτικό. Πολύ ωραία περίπτωση αν θέλω μέσα από μεγάλες διαδικασίες να έρχομαι την ώρα που εκτελούνται, να έρχομαι και να βάζω έτσι κάποια πράγματα μέσα στο error log για να μπορώ να παρακολουθώ το progress από μια συγκεκριμένη διαδικασία, που πηγές μου πάνω να κάνω defragmentation του syntax και έχω το σκριπτάκι το οποίο βλέπει ποιοι index χρειάζονται, οπότε μπορώ να έρθω και να χρησιμοποιήσω κάθε φορά που ξεκινάει έναν index, να λέω ότι ξεκινάει να κάνει αυτό τον index και όταν τελειώνει σταμάτησε να κάνει το συγκεκριμένο index. Έχω ένα αντίστοιχο script μέσα στο SQL School το οποίο ακολουθώ τη συγκεκριμένη διαδικασία. Από εκεί και πέρα ήρθαν και μας δώσαν από τον 2012, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, τη throw. Θυμίζει πάρα πολύ τη throw την οποία έχω στο .NET, όπου η throw, η ουσιαστική διαφορά της με την raise error είναι ότι το severity που επιστρέφει πάντα είναι 16. Δεν μπορώ να αλλάξω το severity. Πάντα το severity είναι 16. Και στη throw έχω τη δυνατότητα να μπορώ να δώσω νούμερο στο error που θέλω, αρκεί φυσικά να είναι πάνω από το 50.001, χωρίς αυτό το error message να υπάρχει μέσα στο sys messages. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορώ να έρθω και να κάνω throw το 9002 που είναι το log είναι is full, και βλέπετε ότι είναι out of range και πρέπει να είναι κάποιο από τα δικά μου λάθος, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω throw κάποιο συστημικό μήνυμα λάθος. Αν όμως έρθω και του πω ότι θέλω να μου βγάλει το 50.002, το 50.002 είναι ένα error το οποίο δεν το έχω φτιάξει μέσα στο sys messages, άρα μπορώ να έρθω και να χρησιμοποιήσω αυτό το νούμερο, να βάλω το λεκτικό που θέλω και να πω το state το οποίο θέλω. Αλλά δεν μπορώ να έρθω και να πω το severity. Βλέπετε, στο severity πάντα είναι 16. Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό, πώς μπορώ εγώ αυτά τα πράγματα να έρθω και να τα χρησιμοποιήσω. Π.χ. ας πούμε, μπορεί να έχω μία διαδικασία και να επιθυμώ από τη συγκεκριμένη διαδικασία να έρχεται και να βγάζει πάντα το 50.002. Αλλά θέλω να υπάρχουν διαφοροποιήσεις, δηλαδή άλλο μήνυμα, άλλο σημασία έχει αν θα έχω state 1, άλλη σημασία θα έχει αν έχω state 2. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση στον κώδικα μου μπορώ να έρθω και να κάνω raise τα error μου και να έρθω και να πω ας πούμε ότι τώρα σου βγάζω το 50.002 με state 1 που μπορεί να σημαίνει κάτι, ενώ τώρα έρχομαι και σου βγάζω το error 50.002 με state 2 που σημαίνει κάτι διαφορετικό. Τι θα μπορούσε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αρχικά
για να έρθουμε και να το δούμε, ας υποθέσουμε το εξής. Ας υποθέσουμε ότι φτιάχνουμε μια store procedure που κάνει μια χή διαδικασία και μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία θέλουμε να παίξουμε με όλα αυτά. Ας ξεκινήσουμε με τη λογική του ότι φτιάχνουμε τη store procedure, παίρνει δύο νούμερα, okay, και θέλουμε να κάνουμε μία πράξη που είναι μία διαίρεση με 0, με μία διαίρεση γενικότερα. Σε αυτή την περίπτωση, αν χρησιμοποιήσουμε μία λογική, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε την εκτέλεση, μπορούμε να πούμε, ας πούμε, μία από τις λογικές, ότι αν τα δύο νούμερα είναι ίσα, δεν θέλω να προχωράει η συγκεκριμένη διαδικασία και έρχομαι και χρησιμοποιώ τη raise error, όπου απλά του λέω ότι αυτά τα νούμερα είναι ίσια και το βάζω σε severity 10, informational, με state 1. Αν λοιπόν έρθω τη συγκεκριμένη store procedure και την κάνω execute, δηλαδή έρθω και πω ότι και το ένα και το άλλο είναι 10, δεν παίρνω κάποιο exception, όπως επίσης αν πάνω το εκτελέσω το συγκεκριμένο store procedure από ένα application και πάμε να δούμε κάτι απλό. Εδώ λοιπόν τι ήρθα και έκανα, ήρθα και έφτιαξα μια χαζή Windows φόρμα που έχει δύο text boxes που παίρνει αυτά τα νούμερα και απλά έρχεται και κάνει execute τόσο πολύ δύσκολη. Για να δούμε λοιπόν, να δούμε λίγο τον κώδικα. Κλασικός ADO.NET κώδικας, C#.NET και έρχομαι και κάνω initialize το connection μου. Εδώ θα δείτε ότι στην ουσία αυτό που έχω και έχω κάνει και θεωρώ ότι είναι ένας από τους σωστούς τρόπους για να πιάσεις τα μηνύματα λάθους σου από το application σου είναι να έχεις try catch blocks, όπου στην ουσία θέλω εδώ να έρθω και να πιάσω τα generic errors, άλλα πράγματα που μπορούν να έρθουν από το .NET, και μέσα εκεί έχω έρθει στο try block, έχω έρθει και έχω χρησιμοποιήσει using για να μπορώ να κάνω εύκολα dispose και κάνω instantiate το connection μου και μέσα εδώ έρχομαι και έχω ένα άλλο try block, στο οποίο το συγκεκριμένο try block θέλω όμως να πιάσω τα μηνύματα λάθους του SQL Server, γι' αυτό στο .NET έχουμε το SQL Server, το SQL Exception Class, το οποίο μου επιστρέφει το μήνυμα λάθους του SQL Server. Από εκεί και ύστερα, πάνω στο connection, έρχομαι και φτιάχνω ένα command, επειδή θέλω να καλέσω store procedure, του λέω ότι store procedure, το όνομα της store procedure, και για να αποφύγω το SQL injection, ο σωστός τρόπος είναι να περάσω τις παραμέτρους μου, χρησιμοποιώντας το parameter collection, το οποίο υπάρχει μέσα στο command, το SQL command. Έρχομαι λοιπόν και περνάω τις τιμές μου, που είναι το textbox 1 και το textbox 2, στις αντίστοιχες παραμέτρους που έχω στην store procedure, ανοίγω το connection και απλά εκτελώ, επειδή στην ουσία επιστρέφει μια τιμή, εκτελώ ένα SQL scalar και απλά αυτό μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε μια άλλη μεταβλητή. Εγώ έχω επιλέξει να το βγάζω σε ένα message box. Αν κάτι χτυπήσει λάθος εδώ, αυτό που πρέπει να έρθω και να κάνω catch είναι το SQL exception. Και επειδή θέλω να δείξω πάρα πολλά πράγματα, αποφασίζω να έχω ένα string builder και όχι string concatenation, γιατί ξέρουμε τι γίνεται όσον αφορά τα string concatenation στη μνήμη. Ενώ με το string builder είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και παίζω με append format, όπου θα έρθω να του βάλω τον κωδικό από το property το οποίο μου επιστρέφει το exception, το SQL exception, το number, το message, το severity, το state και απλά να το δείξω σε ένα message box και στο τέλος, αν τελειώσει τη διαδικασία μου είτε με λάθος είτε χωρίς λάθος, κοιτάζω το connection state και αν είναι open το κάνω close και μετά το κάνω dispose για να ελευθερώσω το reference στο συγκεκριμένο object και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μνήμη μας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ας έρθουμε λίγο στη store procedure μας και να έρθουμε να δούμε τι κάνει. Αν λοιπόν τα δύο νούμερα είναι ίδια, γυρίζω ότι είναι ίδια με το συγκεκριμένο severity που είναι informational και απλά του γυρίζω μείον 1 για να κάνω return και να κάνει indication ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Διαφορετικά, αυτό που έρχομαι και κάνω, αγνοήστε προς το παρόν το variable αυτό, έρχομαι και κάνω τη διαίρεση. Αν κάτι χτυπήσει λάθος, έρχομαι στο catch και το error το οποίο κάνει ο SQL Server και μπορώ να το πάρω με την error number, την error message, την error severity, error state, error line,
το βάζω σε μεταβλητές και απλά αυτές τις μεταβλητές εγώ μπορώ να έρθω και να τις περάσω στη Razer. Δεν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω, δηλαδή αυτές τις functions, δεν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω στη Razer, γιατί δεν τις καταλαβαίνει. Θέλει να έχει variables. Οπότε λοιπόν έρχομαι και τα βάζω σε variables. Ωραία λοιπόν, έχουμε τις store procedures μας και ας πάμε να εκτελέσουμε αυτή τη store procedures μας από το application που όπως είδαμε με τον κώδικό μας πριν. Έρχομαι λοιπόν στον κώδικά μου και του λέω κάνε execute και ας ξεκινήσουμε από την ισότητα όπου θέλουμε να κάνουμε erase το error μας. Βλέπουμε ότι εδώ σκάει το application και σκάει το application γιατί εδώ εκτελώ, ζητώ να το command να εκτελέσει ένα execute scalar, αλλά δεν επιστρέφω το scalar. Πρέπει κάπως να φτιάξω τον κώδικά μου στη store procedure. Για να φτιάξω λοιπόν τον κώδικά μου στη store procedure, θα πρέπει είτε πριν είτε μετά το raise error να έρθει και να του πω τι θέλω να γυρίζει. Και λέω λοιπόν θέλω να γυρίζει 0. Έρχομαι και κάνω alter τη συγκεκριμένη store procedure. Και του λέω execute. Εξαιρετικά. Και πάμε στον κώδικά μας. Ας το κάνουμε stop. Και ας το πούμε ξανά start. Όπου εδώ πάλι του δίνω την αρχική τιμή. Και του λέω execute. Μου γυρίζει 0. Αλλά δεν έχω πάρει μήνυμα λάθος. Παίρνω αποτέλεσμα το οποίο πιθανότητα να μην βοηθάει σαν developer τι ακριβώς πρέπει να έρθει και να κάνω. Πολύ ωραία, δεν έχει πιάσει κανένα exception, ας το σταματήσουμε αυτό και ας έρθουμε να δούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Έστω λοιπόν ότι δεν χρησιμοποιούσα τη Razer και δεν χρησιμοποιούσα την select. Αλλά τι έρχομαι να και έκανα. Θέλω να γυρίσω ένα μήνυμα λάθους. Και επειδή αυτό το συγκεκριμένο μήνυμα λάθους θέλω να έχει ένα κώδικο δικό μου, που όμως δεν το έχω βάλει database μου, στη master database μου, στο sys messages, έρχομαι και χρησιμοποιώ τη throw, όπου του λέω ότι θα σου γυρίσω το 60.000, το λεκτικό θα είναι αυτό, και το state, έρχομαι και τι κάνω, έρχομαι και φτιάχνω μία μεταβλητή, που την κάνω initialize σε 0, και κάθε φορά, σε κάθε βήμα που περνάω, έρχομαι και κάνω αυτό το state 1 συν 1 συν 2 ή το κρατάω το ίδιο ή το βάζω με το χέρι. Εγώ έχω επιλέξει να το κάνω συν 1. Αν λοιπόν θα έρθω και θα του πω κάνε execute alter the store procedure και έρθω να κάνω execute αυτό το micro application το οποίο έχουμε φτιάξει και έρθω και του πω θέλω να γυρίσει στο 10. Βλέπεις ότι εδώ δεν έσκασε το application παρόλο ότι δεν είχα βάλει το select και τι μου λέει, ο error code, προσέξτε τι νούμερο γυρίζει, είναι κάτι που το γυρίζει το .NET αλλά το νούμερο που γυρίζει από το SQL Server θα το πάρεις από το error number που είναι το 60.000, το λεκτικό είναι αυτό, το severity έτσι κι αλλιώς είναι 16 και το error state είναι 1. Άρα ξέρω και ποιο είναι το μήνυμα, ξέρω και σε ποιο σημείο χρησιμοποιώντας το state έχω πρόβλημα με στη store procedure μου. Για να έρθουμε να δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ας γυρίσουμε λίγο στη store procedure και στη store procedure έρχομαι και όταν πάω στο try έχω βάλει το error state να γίνεται συν 1, άρα θα γίνει 2 και έρχομαι και κάνω τη διαίρεση. Παίρνω, όπως είπαμε, τις functions και τις βάζω σε μεταβλητές και χρησιμοποιώ την error race. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το execution το οποίο θέλουμε. Εδώ λοιπόν, αν θα έρθω και θα πω 10 δια 0 και πάω να κάνω execute, βλέπετε ότι παίρνω το error passepartout που είναι το 50.000, divide by 0, γιατί στην ουσία ήρθα και διάβασα το original μήνυμα λάθους, severity 16,
και state 1. Τι δηλαδή μου δείχνει αυτό? Αν θα έρθείτε εδώ πέρα, στη store procedure σας, που έχουμε φτιάξει, έχω διαβάσει τα original error messages, τα original severity, τα original states και απλά τα έχω βάλει σε μεταβλητές και τα βάζω στην raise error. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Το error state που χρησιμοποιώ είναι το original. Δεν έχω χρησιμοποιήσει αυτό που θέλω εγώ να έρχομαι και να δείχνω. Αν όμως εγώ δεν το κάνω execute με αυτόν τον τρόπο, αλλά έρθω και το κάνω execute με αυτόν εδώ τον τρόπο, όπου στην ουσία όμως, προσέξτε τι θα πειράξω, πειράζω μόνο το severity και λέω το severity είναι 17, το state το κρατάω το ίδιο. Αν θα έρθω να κάνω alter τη store procedure μου, και έρθω να κάνω execute το application μου, βλέπετε ότι το μήνυμα λάθους είναι το ίδιο, το error είναι το passpartout, το severity είναι αυτό που άλλαξα και το state είναι αυτό που είναι το original. Αν όμως έρθω εγώ στη store procedure μου, και έρθω και πω ότι εδώ το state δεν είναι το error state, αλλά είναι η μεταβλητή που το κάνω συν 1. Μπορώ να έρθω με ένα alter στο procedure μου και στην εφαρμογή μου, αν θα πάω να κάνω το execution, βλέπετε ότι εδώ πέρα μου λέει 1. Γιατί μου λέει 1, γιατί στην ουσία, επειδή εδώ δεν έχει αυξηθεί μέσα στη store procedure μου, έρχεται και μου το κάνει συν 1. Άρα έχω ένα λογικό λάθος μέσα στη store procedure μου. Και τι πρέπει να κάνω κανονικά εδώ? Εδώ θα έρθω να του λέω ότι το error state είναι ίσον με 1, όταν είναι η πρώτη περίπτωση. Ενώ όταν θα πάω στο begin try, θα έρθω και θα του πω ότι το error state μου είναι 2. Αν θα κάνω ένα alter, και πάω να κάνω το execution, και πάω να πω 10 με 0, θα δείτε εδώ το error state είναι 2. Οπότε τι έχω καταφέρει να κάνω? Έχω καταφέρει μέσα από το state να μπορώ να παίρνω καλύτερα σε ποιο σημείο ή σε ποια διαδικασία ή σε ποια λογική συνθήκη έχω το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό φυσικά πρέπει να το έχεις επικοινωνήσει με τον developer, να του λες ότι αν σου βγάζει 2 είναι γιατί είναι η διαίρεση. Αν σου βγάζει 1 σημαίνει ότι η ακμή είναι ίση. Αν σου βγάζει 3 σημαίνει κάτι άλλο ή σημαίνει κάτι άλλο. Συγγνώμη. Αυτό λοιπόν είναι αρκετά χρήσιμο να μπορείς να παίξεις και να δίνεις μέσω του state μια καλύτερη πληροφορία στο application, στο developer μέσα από τον κώδικα του να μπορεί ανάλογα με το state να έρθει και να αντιδράσει. Για να έρθουμε να κάνουμε και κάποια ακόμα έτσι παραδείγματα. Εννοείται ότι έχω τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω τη throw, όπου στην ουσία χρησιμοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τη throw, περνώντας το original μήνυμα λάθους και το original message και το error number και το message και το state, να γυρίσω ακριβώς αυτό το πράγμα στο developer. Δηλαδή, αν αυτό έρθω και το κάνω alter και έρθω στην εφαρμογή μου, θα δείτε ότι μου γυρίζει ένα άλλο error number. Δεν μου γυρίζει το error number το οποίο ήθελα, αλλά για προσέξτε κάτι, έρχεται και μου λέει ότι η throw, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν μπορεί να γυρίσει συστημικά μηνύματα λάθους και το παίρνω μέσα στο δεκτικό. Αν θα αποφασίσω να χρησιμοποιήσω τη throw με το original error message, είναι αυτό που σας είχα δείξει και πριν. Άρα αυτό δεν μου κάνει. Και τι πρέπει να έρθω να κάνω λοιπόν στη store procedure μου? Στη store procedure μου μπορώ να έρθω στο throw και να του πω γύρισε μου το 60.000 με το original message και το state το οποίο
εγώ θέλω, που είναι κάθε φορά είτε το original, εδώ θα μου γυρίσει το original, είτε αυτό που εγώ θέλω να γυρίζω σαν state. Αν αυτό εδώ, κρατώντας το original, έρθω και το κάνω execute και πάω να κάνω την ίδια ακριβώς διαδικασία, βλέπετε ότι μου γυρίζει το 60.000, μου γυρίζει το που είναι το δικό μου error message, error ID, δείχνω το message το οποίο είναι το original, παίρνω το severity που έτσι κι αλλιώς με τη throw είναι πάντα 16 και το state που είναι το original state και γυρίζω 1. Αν όμως έρθω στη store procedure μου και του πω ότι κοίταξε, θα πάρεις το 60.000, το error message θα μου γυρίσει στο original error message ή μπορεί να βάλω και εγώ το δικό μου error message, αλλά το state είναι αυτό που έχω εγώ βάλει πιο πριν στη μεταβλητή που ανάλογα με τα σημεία το οποίο βρίσκομαι θέλω να επιστραφεί. Αν λοιπόν εγώ έρθω και κάνω execute και κάνω execute, βλέπετε ότι στο state μου γυρίζει 2. Άρα ξέρω σε ποιο σημείο έχω το πρόβλημα ή ξέρω σε ποια συνθήκη έχω το πρόβλημα που εμφανεί, που θέλω να λύσω. Τι θέλω να έχετε στο μυαλό σας, πέρα από το πώς μπορείτε να φτιάξετε δικά σας λάθη, θέλω να σας περάσω το μήνυμα ότι όταν γράφετε store procedures, είναι καλή πρακτική να χρησιμοποιείτε είτε τη raise error είτε τη throw, βάζοντας try catch blocks, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία πρακτική να έρχεστε και να εκμεταλλευτείτε το state. Το state από μόνο του, αν δεν του δώσουμε εμείς την εξυπνάδα, δεν έχει δικιά του εξυπνάδα. Θα γυρίζει πάντα ένα ή αν θα γυρίσει ένα συστημικό λάθος, θα γυρίζει το state που το συγκεκριμένο συστημικό λάθος δίνει. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να έχω καλύτερο error handling και εσωτερικά στη store procedure μου, αλλά και στο application, όπου το application μπορεί με βάση το error, το state, το error ID και το state να αντιδράσει και να μπορεί να είναι πιο ευέλικτο ως προς το experience το οποίο δείχνει πάνω στο χρήστη. Αυτά ήθελα να σας πω στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά!